Κύριε Γιασουμή, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Άρχισαν και οι δειγματοληψίες στα σχολεία μας. Ποια είναι η πληροφόρηση που έχετε εσείς, πώς εξελίχθηκε η πρώτη μέρα? Ήμουνα και εγώ παρόν στη συγκεκριμένη δειγματοληψία. Σήμερα έγινε μόνο η δειγματοληψία στο Λύκειο Κυκουβίτα. Ήταν ένα πρώτο crash test, μπορώ να πω, της διαδικασίας, να λειτουργήσουν όλο ομαλά, τόσο όσον αφορά τις συγκαταθέσεις των γονιών, τα σχετικά τα έντυπα τα οποία συμπληρώνονται. Όπως έχει πει και η συνάδελφός σας, υπήρχε απόλυτη τάξη. Οι μαθητές, πειθαρχημένοι και οι εκπαιδευτικοί, ακολουθώντας όλα τα πρωτόκολλα για τα μέτρα ασφαλείας. Το συνεργείο λειτουργήσε μεθοδικά. Είχε από χθες επικοινωνία με το σχολείο για την ανταλλαγή όλων και τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων και εγκρίσεων. Εμείς ως Υπουργείο είχαμε στείλει την σχετική εγκύκλιο, η οποία αφορά τη δειγματοληψία συνολικά και για τα 20.000 τεστ πανκύπρια που θα γίνει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, δημοτική, μέση γενική, μέση τεχνική και ιδιωτική εκπαίδευση και προδημοτική. Θέλουμε να είμαστε καλυμμένοι από πλευράς δειγμάτων πανκύπρια και στρωματοποιημένα. Γι' αυτό και θα γίνεται σταδιακά αυτή η διαδικασία και θα καλύψει μια μεγάλη περίοδο. Αυτό το οποίο έχει λεχθεί ότι έπρεπε να είχαν κάνει όλοι τεστ πριν από την επάνωδο στα σχολεία, δεν είμαστε εμείς που το καθορίζουμε, αλλά η αρμόδια αρχή, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία και με τους επιδημιολόγους. Μην ξεχνάτε ότι αυτός είναι ένας έλεγχος, ο οποίος θα μας δώσει το δικαίωμα να εξάξουμε κάποια συμπεράσματα στη συνέχεια. Υπήρξαν παιδιά που αρνήθηκαν να δώσουν δείγμα, κύριε Γιασουμή? Ναι, υπάρχουν παιδιά που αρνούνται και είναι δικαίωμα του να αρνηθούν. Εμείς έχουμε δώσει ένα έντυπο συγκατάθεσης, όπως ζητούμε από τους γονείς και νεμόνες να μας δηλώσουν εάν έχουν ή όχι αντίρρηση. Εάν και εφόσον δεν επιθυμούν, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανένα όταν είναι ανήλικος. Έχουν δώσει κάποια εξήγηση, γιατί δεν θέλουν? Όχι, καμία εξήγηση. Όχι, δεν έχουμε κάποια ένδειξη για αυτό το θέμα. Πότε να αναμένουμε τα αποτελέσματα, τι σας έχουν πει? Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται όπως και όλα τα άλλα τεστ με βάση τη διαδικασία ελέγχων και θα αποστέλλεται και το σχετικό SMS από το εργαστήριο το ίδιο και θα ενημερωνόμαστε και στο Υπουργείο. Άρα θα έχουμε συνεχή ροή αποτελεσμάτων. Δεν είναι θέμα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και διαστήματα. Θα γίνεται κανονικά η διαδικασία. Για να ξέρετε, η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση καλύπτουμε τις περιπτώσεις των μαθητών που έχουν ήδη επιστρέψει την τρίτη ηλικίου και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και τα ιδιωτικά σχολεία παράλληλα. Και στη δεύτερη φάση θα καλύψουμε τα παιδιά που θα επιστρέψουν μετά τις 21 του μήνα. Άρα θα είμαστε σε μια συνεχή ροή διαδικασιών και παραλαμβάνω, θα γίνεται επιλογή σχολείου και στη συνέχεια θα προγραμματίζεται η δειγματοληψία. Άρα θα πάμε και για τα μωρά του Δημοτικού και της Προδημοτικής. Για τα μωρά του Δημοτικού να ξεκαθαρίσουμε ότι θα πάμε στις 5η και 6η τάξη. Στην Προδημοτική δεν θα κάνω έλεγχο σε παιδιά. Θα ελέγξουμε μόνο το προσωπικό, διδακτικό και μη διδακτικό. Μάλιστα. Άρα Δημοτικά μόνο 5η, 6η τάξη. Προδημοτική μόνο το προσωπικό. Μόνο το εκπαιδευτικό προσωπικό, ναι. Σας έχουν μπει σε περίπτωση θετικού κρούσματος τι γίνεται, κύριε Γιασουμή, ποια είναι η διαδικασία? Θα ακολουθούνται όλα όσα πρωτόκολλα διαλαμβάνονται από την επιδημιολογική ομάδα. Μάλιστα. Και μέχρι πότε πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι 20.000 τεστ? Θα είναι μέχρι το αργότερο και τη δεύτερη εβδομάδα Ιουνίου, εάν όλα εξελιχθούν ομαλά. Διότι καταλαβαίνετε ότι είναι ένας μεγάλος πληθυσμός. Απλώς να αναφέρω αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε σταθερά εργαστήρια που θα κάνουν τα τεστ. Μόνο σήμερα είναι κατ' εξαίρεση στο συγκεκριμένο σχολείο και οι μαθητές όλοι θα είναι στα σχολεία τους. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γιασουμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Πάμε στον πρόεδρο.